Ανωδικά βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών μετά την άνοδο των ευρωαγορών, καθώς οι επενδυτές φαίνονται να επικροτούν την αναμενόμενη επέκταση της θητείας του Προέδρου της Fed, Μπεν Μπερνάνκη, για ακόμη μία τετραετία. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα αποτελέσματα της Alpha Bank και του ΟΠΑΠ που θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με άνοδο 0,6% στο φράγμα των 2.500 μονάδων. Από τον τραπεζικό κλάδο, ανωδικά κατά 0,3% κινήθηκε η μετοχή της Alpha Bank στα 11 ευρώ, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως θα επιτύχει κέρδη περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο. Από την άλλη, με μικρές απώλειες κατά 0,1% κινήθηκε η μετοχή της Εθνικής στα 23 ευρώ με 25 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Πτωτικά ακολούθησε και η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στα 10,70 ευρώ μετά από την είδηση ότι η Goldman Sachs αφαίρεσε τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς από την πανευρωπαϊκή της λίστα, ενώ με κέρδη κινήθηκε η μετοχή της Eurobank στα 10,59 ευρώ. Σε άλλες εξελίξεις τώρα, η Μερφίν εκτιμά πως τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο δεύτερο τρίμηνο θα υποχωρήσουν 18% και θα κατέληθουν στα 338,4 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, δεν προχωρά σε αλλαγές στις συστάσεις της η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες σε σχετική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα και διατυπώνει εκ νέου τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς για την Εθνική Τράπεζα. Ισχυρή πορεία ανάλογη με αυτή των ευρωπαϊκών τραπεζών περιμένει η Merrill Lynch για τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου των ελληνικών τραπεζών. Οι αναλυτές της Merrill Lynch περιμένουν ισχυρά νούμερα από τις ελληνικές τράπεζες, βοηθούμενα από τον καλό έλεγχο του κόστους και από τα κέρδη των συναλλαγών.